Apple Event η επόμενη μέρα. Σχολιασμός, τι είδαμε, αλλά και τι θα δούμε να κυκλοφορεί τις επόμενους μήνες. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Η επόμενη μέρα από το Apple Event. Τι μας άφησε, τι είδαμε, καθώς τι θα δούμε να κυκλοφορεί τους επόμενους μήνες. Αν σου αρέσουν και άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe φυσικά και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα το επόμενο βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server και φυσικά TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέο περιεχόμενο και νέα που γίνονται σε αυτά τα κανάλια. Όλα κυρίως ενημερώνω στο Instagram. Όπως λίγο πολύ ξέρετε, χθες είχαμε το Apple Event. Και το Apple Event μας έδειξε νέα πράγματα. Κάτε με και κατά την άποψή μου είναι από τα καλά Apple Event. Έχουμε δει και πολύ πολύ χειρότερα φυσικά. Άφησε όμορφα πράγματα. Έδωσε ωραία πράγματα, αν και πάλι με το σταγονόμετρο. Έδωσε πάλι το κάτι λίγο, όπως πάντα. Δηλαδή, λίγο, φασούλι το φασούλι. Δώστε μας εκεί να γουστάρουμε. Μπορώ να πω όμως ότι ήταν από τις καλές φορές που είδαμε Apple Event. Δηλαδή, άφησε και ενθουσιασμένα χαρούμενους ανθρώπους, αλλά και λίγο απογοητευμένους ανθρώπους. Πάμε λοιπόν να δούμε συνοπτικά και γρήγορα το τι είδαμε και μετά να αναλύσουμε ένα-ένα πάλι λίγο συνοπτικά. Να δούμε δηλαδή τι μας άφησε η επόμενη μέρα από το Apple Event. Είδαμε λοιπόν ένα iPhone 12 σε νέο χρώμα. Okay. Δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να το παρουσιάσουν αυτό, απλά πρέπει να πούνε ότι κάνουν release ένα νέο χρώμα. Έγινε ολόκληρη παρουσίαση και κράτησε γύρω στα 20 λεπτά περίπου να μας δείχνει και να μας λένε την ανάλυση του νέου χρώματος. Επίσης, ο Tim Cook στην αρχή μας ενημέρωνε για τα Apple Pay, καθώς και για το podcast. Απλά το προσπερνάω. Έπρεπε να κάνουν και αυτά μια θεαματική έναρξη. Αν και θεωρώ ότι τα επόμενα λεπτά στο βίντεο ήταν ακόμη πιο θεαματικά από την έναρξη του βίντεο. Αλλά όπως και να έχει, πρέπει να γίνει ένας σχολιασμός στην αρχή και κάπου πρέπει να πιαστούν για να ξεκινήσουν. Το δέχομαι λοιπόν, πάμε όμως παρακάτω. Είδαμε λοιπόν ένα νέο χρώμα σε ένα iPhone. Το iPhone το 12 και το 12 mini θα βγαίνει σε ένα λιλά μοβ. Ωραίο χρώμα, ok. Αδιάφορο μεν, ωραίο δε. Στο Apple Event δεν γινόταν να λείπουν τα πολύ αγαπημένα AirTags. Και τα δώσαν με έναν πολύ όμορφο τρόπο και δώσανε πολύ έμφαση στα AirTags. Και είχαν και πάρα πολύ ωραία βίντεο να σου δημιουργήσουν την εντύπωση ότι τα χρειάζεσαι φυσικά, όπως πάντα κάνει η Apple, και να σου δείξουν καθώς δουλεύουν πάρα πολύ όμορφα και ωραία με το Find My. Πάρα πολύ ωραία τα AirTags, τα είδαμε, μας αρέσαν πάρα πολύ, αλλά ρε Apple, ok. Είδαμε ότι θα βγαίνουν στα $29 το ένα, φυσικά το προλόγιο θα το αγοράζεις έξτρα, το οποίο δεν είπαν, εννοείται. Και εννοείται δίνουν και ένα πακέτο των τεσσάρων, το οποίο θα βγαίνει στα $99. Σίγουρα ξέρετε ότι η τεχνολογία υπάρχει, θα βγουν και φθηνότερες, όπως έχουμε πει, επιλογές, οι οποίες θα δουλεύουν με το Find My. Το μόνο που έχουμε να περιμένουμε, να δούμε το πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό με τα AirTags. Χρειάζεσαι μεν, δεν χρειάζεσαι δε. Περνάει αδιάφορο και αυτό, αλλά σε κάποιους ίσως βολέψουν και χρειαστούν. Είναι ωραία πατέντα, υπάρχει χρόνια, αλλά όπως είπαμε σε προηγούμενο βίντεο, όταν βγάζει κάτι Apple, οι fans εμπιστεύονται πιο πολύ φυσικά το προϊόν της Apple. Εν συνεχεία λοιπόν είδαμε ένα Apple TV 4K. Apple TV μπαίνει πολύ δυναμικά στον χώρο. Γενικότερα των συσκευών χρόνια βέβαια το Apple TV μπαίνει δυναμικά. Έτσι λοιπόν βλέπουμε και ένα νέο Apple TV ανανεωμένο με Dolby Atmos, 4K και πολλά πολλά άλλα. Φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείψουν τα νέα Max που πέσαμε μέσα. Ήταν η φήμη, η μεγαλύτερη φήμη που σας είχα πει και δεν ξέραμε αν θα κυκλοφορήσουν και ήταν και λίγο επίφοβο, αλλά τα κυκλοφορήσαν. Συναισθήματα για τα iMac, εγώ ενθουσιάστηκα πάρα πολύ, καθώς είναι τέρατα. Και όταν λέμε τέρατα, εννοούμε τέρατα. Βέβαια, ναι μεν βγήκαν σε πολλά χρώματα, όμορφα χρώματα και ωραία χρώματα, αλλά θα συζητήσουμε αναλυτικότερα σε πολύ πολύ λίγο και για αυτά και θα πούμε τι μας άρεσε και τι δεν μας άρεσε. Και εννοείται ότι δεν μπορούσαν να λείπουν από το παιχνίδι τα iPads, ένα 11 ίντσον και ένα 12,9 ίντσον. Το 12,9 ίντσον δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα MacBook. Ναι, πολύ καλά κατάλαβες και πολύ πολύ καλά άκουσες. Παρουσιάσαν ένα iPad 12,9 ίντσον, το οποίο δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από ένα MacBook Air και ένα Mac Mini. Είδαμε τον Mi 1 να μπαίνει μέσα στο MacBook με έναν πολύ θεαματικό τρόπο και τον Tim Cook να κάνει λίγο πολύ τον Tom Cruise σε μια σκηνή του Mission Impossible. Θα μπορούσε να μπει και από την πόρτα, όπως πολύ καλά σχολιάσαμε για από το live. Θεώρησα λίγο υπερβολικό τον τρόπο, αλλά όπως και είπαμε και σε παλιότερα βίντεο, πρέπει να γίνεται σωστά και όταν γίνεται σωστά κάτι για την Apple, γίνεται θεαματικά. Έτσι λοιπόν δώσανε την εντύπωση ότι το Tim Cook είναι ένας χαρακτήρας από
μια ταινία επιστημονικής φαντασίας για να πάρει τον Mi 1 chip από ένα MacBook και να το μεταφέρει σε ένα iPad. Πολύ όμορφο, ok, και έτσι έχουμε ένα iPad οκταπύρινο και 8 μνήμη GPU, 8 GB GPU. Έχουμε 16 Core Nature Engine, 8 GB RAM και 128, 256 και 512. Τα 16 GB RAM βγαίνουν σε 1 τέρα και 2 TB. Τίμιο, πάρα πολύ ωραίο. Οι κάμερες ακολουθούν τα iPhone 12, όπως λίγο πολύ τις ξέρετε, 12 MP, σταθερή αξία και όπως έχουν εκεί. Δεν έχει καμία διαφορά δηλαδή η κάμερα από το iPhone 12. Τέρας. Τερατάκι. Έτσι λοιπόν ερωτώ εγώ τώρα, με ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι, έρχεται ένα iPad να αντικαταστήσει ένα MacBook? Δεν έχει τίποτα να συλλέψει. Μοντάζ, ok, μπορείς να κάνεις και αξιόλογο και αξιόπιστο. Και φυσικά μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε επεξεργασία θέλεις. Όπως είδατε και στο προηγούμενο βίντεο, είχαμε πει ότι θα δούμε την πρώτη mini LED οθόνη να μπαίνει στα iPad. Έτσι λοιπόν, το iPad των 12,9 ιντσών όντως έρχεται με μια mini LED οθόνη που πραγματικά πανέμορφη και έχει πάρα πολύ ωραία και ζωντανά χρώματα. Και πάμε στα Mac. Η Apple χθες παρουσίασε τον iMac 24 ιντσών. Δεν είδαμε το 27, είδαμε μόνο το 24. Αλλά σε κάποια σκηνή μέσα στο βίντεο βλέπουμε πίσω ένα λίγο μεγαλύτερο που θεωρούμε πως είναι το 27. Καθώς έχουμε πει ότι η Apple στα βίντεο της γενικότερα δίνει βίντεο pitch και δείχνει κάποιες σκηνές συγκεκριμένες, οι οποίες αν πέσει το μάτι σου βλέπεις ίσως ένα καινούργιο προϊόν που μπορεί να κυκλοφορήσει στο μέλλον. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι σε ένα από τα βίντεο της είδαμε ένα 27. Περνάει αδιάφορο γιατί δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό, αλλά υπάρχει μια μεγάλη πιθανή περίπτωση να το δούμε. Και το 27 σε λίγους μήνες μαζί με το 24. Αλλά δεν το παρουσιάσανε καθώς πρέπει να είναι λίγο πιο τέρας και λίγο ακριβότερο, ίσως να το δούμε μόνο απλά να κάνει release. Έτσι λοιπόν παρουσίασε ένα 24 iMac το οποίο κυκλοφόρησε σε 7 χρώματα. Σε petrol, green που το λέει αυτή, σε mauve, blue, red, yellow, orange και φυσικά silver. 7 διαφορετικά χρώματα. Η πρώτη έκδοση των iMac θα κοστίζει $1,300. Τώρα υπολογίζουμε περίπου στην Ελλάδα να βγαίνει γύρω στα 1600 με 1700 ευρώ. Θα δούμε βέβαια τις τιμές ακριβώς όταν γίνει το επίσημο release. Η χωρητικότητα θα βγαίνει στα 256-512. Τα 256 θα βγαίνουν στα $1,500 και τα 512 θα βγαίνουν στα $1,700. Οι χρωματισμοί που θα δούμε στην απλή έκδοση, δηλαδή τα $1,300, είναι blue, green, pink και silver. 4 χρώματα δηλαδή. Στις επόμενες εκδόσεις και τις πιο ακριβές θα δούμε και τα υπόλοιπα χρώματα όπως το blue, το green, το silver, το yellow, το orange και το purple. Πάμε στους επεξεργαστές. Η πρώτη έκδοση του MacBook θα κυκλοφορεί με έναν 8 core επεξεργαστή, 8 πυρήνες δηλαδή θα βλέπουμε, 4 performance cores και 4 βοηθητικούς πυρήνες. Δηλαδή ουσιαστικά θα είναι τετραπύρινο, 4 και η έκδοση θα βγαίνει με 8 GB RAM, η οποία θα μπορείς να την κάνεις customization στα 16. Φυσικά customization θα την κάνεις από την αρχή της παραγγελίας, δηλαδή θα παραγγείλεις το μηχάνημα με 16 GB RAM. Δεν θα μπορείς να προσθέσεις τη RAM μετέπειτα. Δεν είναι δηλαδή όπως είναι ο iMac που κυκλοφορεί τώρα, που πατάς το κουμπί, κατεβαίνει το πορτάκι και μπορείς να προσθέσεις όση RAM θέλεις μέχρι 32. Θα πηγαίνει μέχρι 16 και θα κάνεις configuration μέσα από την εταιρεία. Δηλαδή στην φθηνή έκδοση. Και πάμε στην ακριβότερη έκδοση, στην οποία ακριβότερη έκδοση θα δούμε έναν iMac με 8 πάλι μνήμη στον επεξεργαστή, 8 πυρήνες δηλαδή, και 8 πυρήνες στην κάρτα γραφικών. Τώρα, το iMac θα είναι λίγο μεγαλύτερο από 4K, δηλαδή θα είναι 4,5K όπως το κάνανε release, σαν 4,5K και βλέπουμε πρώτη φορά σε υπολογιστή iMac, MacBook Pro και MacBook Air, ο πρώτος iMac που κυκλοφορεί, με 1080p βίντεο. Το κάνανε λίγο πιο στην παρουσίαση. Σου είπανε πάλι ότι θα έχει noise reduction στην κάμερα, θα σου κάνει τα φίλτρα του HDR και θα σου περνάει. Okay. Φτάνει που είναι 1080 επιτέλους. Καθώς δεν γίνεται να παίρνεις ένα λάπτοπ που κοστίζει 3 και 4 χιλιάρικα και να μου έχεις μέσα 720p στην κάμερα για βιντεοκλήσεις. Επιτέλους ξυπνήσαν και εκεί. Δυστυχώς όμως η Apple κρατάει σταθερή αξία στις Thunderbolt θύρες, έτσι λοιπόν θα έρχονται με 4 Thunderbolt θύρες, 2 δυνατές Thunderbolt θύρες και 2 κανονικές, οι οποίες θα μπορούν να πάρουν μέχρι και 6K οθόνη external monitor. Η Apple στην φθηνή έκδοση του iMac θα σου δίνει ένα Magic Keyboard μαζί, τα οποία θα είναι στα ίδια χρώματα με τα iMacs. Και φυσικά στην ακριβή έκδοση θα σου δίνει το ίδιο ακριβώς πληκτρολόγιο, αλλά θα έχει πάνω και Touch ID. Magic Mouse δεν έχει μαζί η συσκευασία. Και κάνανε και μια πολύ δυνατή και καλή προσθήκη στον ήχο, τον οποίο έχω και κρατήσανε και αρκετή ώρα στο σχολιασμό, καθώς είπαν ότι θα έχει noise cancellation στα μικρόφωνα, θα έχει Dolby Atmos στον ήχο και δώσανε πολύ έμφαση στο να κάνουν πολύ καλό ήχο στα iMac.
γιατί τα iMac γενικότερα υστερούσαν αρκετά στον ήχο και επιτέλους δώσαν έμφαση. Βέβαια, θα δούμε στην πορεία. Μόλις βγουν τα πρώτα βίντεο και δοκιμαστικά, θα φανεί εκεί πέρα το πόσο καλά είναι ο ήχος. Τώρα γενικότερα η Apple παρουσιάσει λίγο πολύ όσο ξέρετε, λίγο τα φουσκώνει τα πράγματα και στο τέλος δεν βγαίνει τόσο καλό το αποτέλεσμα. Θα δούμε στην πορεία, μόλις γίνουν τα πρώτα reviews. Αναμένουμε το 27. Θέλουμε να δούμε και μια έκδοση η οποία θα είναι για πιο δυνατές και πιο υψηλές απαιτήσεις. Γιατί τώρα με 16GB RAM ίσως στο μοντάζ και σε σκληρό μοντάζ να μην έχει την απόδοση που πρέπει. Βέβαια το ομία ένα επεξεργαστής έχει δείξει το πόσο σκύλος είναι και το τι μπορεί να κάνει. Έτσι λοιπόν το τερατάκι αυτό που έχουν κυκλοφορήσει για μέχρι και high-end, θα μπορούσαμε να πούμε, επεξεργασία εικόνας ήχου, είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό και αξιόπιστο. Θα φανεί βέβαια και το πιο τέρας που θα βγάλουν, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να βγάλουν και ένα μοντέλο το οποίο να είναι αρκετά πιο δυνατό. Εκτός αν κρατήσουν τα χρωματιστά σαν SE έκδοση, όπως κυκλοφορούν, και να βγάλουν κάποια iMac Pro, τα οποία θα είναι ας πούμε στα δύο χρώματα Space Gray και Silver, που θα είναι τα 27 και τα πιο δυνατά. Αυτό είναι δικιά μου εικασία, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η φάση στο μέλλον. Και πάμε λοιπόν στο τερατάκι, το οποίο πραγματικά εμένα με ενθουσίασε, που πήρανε τον Mi 1 και τον βάλανε στο iPad. Το 12,9 iPad Pro θα βγαίνει με τον Mi 1. Έχω την εντύπωση ότι προσπαθούν να δώσουν πιο πολύ έμφαση στα iPads και να βγάλουν εκτός συναγωνισμού τα MacBook ή να κρατήσουν τα MacBook Pro και τα MacBook για δυνατά μηχανήματα, τα MacBook τα απλά να τα κρατήσουν για απλούς οικιακούς υπολογιστές και να πάνε να δώσουν πιο πολύ έμφαση στα iPad και να δημιουργήσουν κάτι σαν τα Skyface των Windows. Δηλαδή ένα υπολογιστή ο οποίος θα είναι και αφής, γιατί η Apple παλιότερα είχε πει ότι δεν θέλει να δώσει αφή σε laptops καθώς έχει τα iPads. Έτσι λοιπόν, κάνοντας δυνατότερα τα iPad, θα μπορέσει και να δημιουργήσει ένα laptop σε εισαγωγικά με touch οθόνη. Το iPad εκεί που έρχεται και κάνει την δυνατή αλλαγή είναι ότι θα μπει μια θύρα Thunderbolt η οποία θα μπορεί να σηκώσει μέχρι και external monitor. Και εννοείται πως δεν θα μπορούσε να λείψει το Magic Mouse και το Magic Keyboard που μπορεί να συνδεθεί κανονικά και να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σαν υπολογιστή. Στο iMac αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι προσθέσανε και υποδοχή Ethernet. Αλλά η διαφορά είναι ότι δεν την βάλανε πάνω στο iMac, δηλαδή πάνω στο metal, καθώς θα γινόταν πιο χοντρό. Έτσι λοιπόν, επειδή το σας είναι αρκετά λεπτό, το βάλανε στο μετασχηματιστή φόρτισης. Έτσι λοιπόν, όταν εσύ αγοράσεις το μετασχηματιστή φόρτισης, επάνω στην ακριβή έκδοση που θα κυκλοφορήσει, θα υπάρχει και η θύρα Ethernet επάνω εκεί. Επίσης, κάτι το οποίο θα μου λείψει στα καινούργια iMac είναι ότι δεν βάλανε το μήλο μπροστά. Το θεωρώ πολύ άδειο. Δηλαδή, θα μπορούσαν να βάλουν ένα λογότυπο iMac. Θα μπορούσαν να βάλουν κάτι. Είναι ένα άχαρο πράγμα κάτω εκείνο το bezel. Πολύ μεγάλο. Βέβαια, βάλανε εκεί πέρα τον επεξεργαστή για να μπορέσουν να λεπτύνουν πάρα πολύ την οθόνη. Θα μπορούσαν να το κάνουν λίγο πιο χοντρό να μην έχει, να έχει μηδενικά bezels. Δηλαδή, αυτό το πράγμα κάτω τόσα χρόνια είναι κουραστικό. Ναι, μεν το κάνεις μικρό, αλλά βγάλε εκείνο το bezel από κάτω. Βάλε το πράγμα πίσω από την οθόνη. Δηλαδή, αν γίνει 2-3 χιλιοστά πιο χοντρό, τι θα κερδίσεις ή τι θα χάσεις. Έχουν κάνει τόσες πατέντες να βάζουν τα ηχεία πίσω από τις οθόνες. Και μου βάζει το ηχείο εκεί κάτω σε εκείνο το bezel. Το οποίο bezel είναι άχαρο και μου βγάζει και το μήλο. Που έχει βγει και meme για αυτό το bezel, έτσι. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ήταν η επόμενη μέρα από το Apple Event. Τι είδαμε και γενικότερα συνοπτικά το τι θα κυκλοφορήσει στους επόμενους μήνες. Να σας πω ότι περίμενα να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Έμεινε ευχαριστημένος καθώς ναι, παρουσιάσανε καινούργια πράγματα. Έμεινα λίγο απογοητευμένος καθώς ήθελα το κάτι παραπάνω. Θα δούμε στα επόμενα βέβαια. Πάντα λέμε στα επόμενα. Βέβαια ήταν από τα καλά event, έχω να πω, και είδαμε πραγματάκια τα οποία θα κάνουν τη διαφορά. Επιτέλους. Γιατί τα τελευταία, αν εξαιρέσεις του 20 το event που είδαμε τα iPhone, δεν έχουμε δει μεγάλες διαφορές. Γνώμη μου, αυτό. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Μην ξεχάσεις, αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server και φυσικά Instagram και TikTok για να μην χάνεις νέα tips και νέα που μαθαίνω για την εταιρεία που αγαπάμε και μισούμε. Έτσι λοιπόν, μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.